Συντονισμένες ενέργειες αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος πραγματοποιούνται στη Θράκη και για πρώτη φορά οργανώνεται έρευνα τουριστικού βαρόμετρου στο Δήμο Αλεξανδρούπολης. Πρόκειται για μια επαναλαμβανόμενη έρευνα εξόδου τουριστών, που κύριο στόχος της είναι η περιοδική καταγραφή των στάσεων, απαιτήσεων καθώς και του βαθμού ικανοποίησης των τουριστών στο σύνολο των τουριστικών υπηρεσιών και υποδομών στον Δήμο της Αλεξανδρούπολης. Στα πλαίσια αυτής της έρευνας, στο γραφείο του Δημάρχου πραγματοποιήθηκε η επίσημη παρουσίαση της συγκεκριμένης δράσης μέσω τηλεδιάσκεψης από την εταιρεία δημοσκοπήσεων που την έχει αναλάβει. Με αφορμή μια έρευνα που θα διεξαχθεί τον Αύγουστο και το πρώτο μισό του Σεπτεμβρίου από εταιρεία δημοσκοπήσεων σε σχέση με το τουριστικό προφίλ της Αλεξανδρούπολης, καλέσαμε σήμερα όλους τους ανθρώπους τουρισμού της περιοχής προκειμένου να τους συστήσουμε στην εταιρεία, στα στελέχη. Με τηλεδιάσκεψη έγινε η συνάντηση και να θέσουμε το πλαίσιο των ερωτήσεων και τις αγωνίες, τα ερωτήματα, γενικά όλες τις απαντήσεις που ψάχνουμε οι άνθρωποι που εμπλέκονται στο τουριστικό προϊόν και την προβολή της περιοχής μας και εντός χώρας και εκτός χώρας, προκειμένου να εξαγάγουμε χρήσιμα συμπεράσματα με τα οποία θα διαμορφώσουμε και το τουριστικό μέλλον της περιοχής. Ένα ερωτηματολόγιο στα σημεία εισόδου και εξόδου στην περιοχή, τόσο στο Τελωνείο των Κήπων, όσο και στο λιμάνι, τόσο στο ΚΤΕΛ, όσο και στο αεροδρόμιο, όσο επίσης και στο Τελωνείο του Νυμφαίου. Για αυτούς που θα βγαίνουν προς τη Βουλγαρία, αντίστοιχα θα έχουν την Αλεξανδρούπολη, αλλά έχουν προορισμό ή την Αλεξανδρούπολη ή τη Σαμοθράκη, θέλουμε να δούμε τι εικόνα αφήνουμε. Θέλουμε να μάθουμε τις πηγές από πού πληροφορήθηκαν για την Αλεξανδρούπολη και την περιοχή, τι προτιμούν, τι δεν τους αρέσει, τι από υποδομές θα πρέπει να βελτιώσουμε, ίσως σε συμπεριφορές, ίσως σε γενικότερη τουριστική διαχείριση. Μας ενδιαφέρει να δούμε όχι μονάχα μόνο την Αλεξανδρούπολη, αλλά να τη δούμε συνδυασμό με το νησί της Σαμοθράκης. Είναι το δίδυμο το οποίο θέλουμε να έχει συγκριτικά πλεονεκτήματα σε σχέση με το δίδυμο της Θάσου με την Καβάλα. Παρουσιάστηκαν τα χαρακτηριστικά της έρευνας, ο τρόπος και η διάρκεια διεξαγωγής της, οι στόχοι, το περιεχόμενο, τα συγκριτικά ωφέλη και τα πλεονεκτήματά της. Η καθιέρωση σε ετήσια βάση διεξαγωγής του τουριστικού βαρόμετρου Δήμου Αλεξανδρούπολης πρόκειται να συμβάλλει αποφασιστικά στο σχεδιασμό και τη χάραξη στρατηγικής για την τουριστική βιομηχανία του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Στη σύσκεψη παρευρέθηκαν όλοι οι εμπλεκόμενοι με τον τουρισμό και πιο συγκεκριμένα ο πρόεδρος και αντιπρόεδρος της ΤΙΕΔΑ, ο εντεταλμένος σύμβουλος τουρισμού Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο αερολιμενάρχης του Δημόκρητος, ο πρόεδρος ξενοδόχων Θράκης, ο πρόεδρος εμπορικού συλλόγου, ο αντιπρόεδρος εστίασης, η διευθύντρια ΙΕΚ τουρισμού και ο εκπρόσωπος των τουριστικών γραφείων. Έχουμε μια εικόνα, ένα προφίλ τόσο για τους Βουλγάρους, όσο για τους Ρουμάνους, όσο για τους Τούρκους, αλλά και για τους Έλληνες, τους εσωτερικούς τουρίστες και επισκέπτες της περιοχής. Αυτά λοιπόν όλα τα χρήσιμα συμπεράσματα, τα οποία θα τα παρουσιάσουμε στο τέλος περίπου του Σεπτεμβρίου, και αφού πάρουμε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της έρευνας αυτής, θέλαμε να τα συζητήσουμε, όπως σας είπα, με τους ανθρώπους του τουρισμού, προκειμένου και αυτοί να βάλουν το πλαίσιο των ερωτήσεων αλλά και των στόχων που έχουν σαν οργανωμένες επαγγελματικές τάξεις. Ήταν οι πράκτορες, ήταν οι εστιατόρες, ήταν οι ξενοδόχοι, ήταν τα τουριστικά λεωφορεία, ήταν ο λιμενάρχης, ήταν της περιφέρειας ο κύριος Τσόνης, ο θεματικός εκπρόσωπος του αντιπεριφερειάρχης του τουρισμού, ήταν η ΤΙΕΔΑ φυσικά παρούσα, η οποία και έχει την επιμέλεια και την οργάνωση της σχετικής έρευνας. Θέλουμε να ξέρουμε τι πρέπει να βελτιώσουμε, θέλουμε να ξέρουμε πού κάνουμε λάθη, θέλουμε να ξέρουμε ποια είναι η πηγή πληροφόρηση που έχουν κυρίως οι Βαλκάνοι φιλοξενούμενοι μας, και θέλουμε να ξέρουμε τι τους αρέσει ή δεν τους αρέσει, προκειμένου από το επόμενο χρονικό διάστημα να βελτιώσουμε για να έχουμε ακόμα καλύτερη προβολή και αντίστοιχη φιλοξενία όλων αυτών των επισκεπτών στην περιοχή μας.